φαίνεται ότι όλα τα πράγματα δεν έχουν αισιό τέλος για κάποιους παίκτες με τις ομάδες τους, παρότι για πολλά χρόνια ήταν βασικά στελέχη για να ξαναχτιστεί η ομάδα του Πανθρακού από μηδενική βάση. Ο λόγος βέβαια είναι για τον Χασάν Μέριτς, που μετά από 15 χρόνια παρουσίας με την πράσινη φανέλα μετακομίζει στην ομάδα της Δόξας Γρατινής, που ασφαλώς έχει τους ίδιους στόχους όπως με τον Πανθρακικό, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι γνωστό ότι μετά το διαζύγιο του Πανθρακικού με τον Κώστα Γεμενετζή θα έπρεπε να ξαναδούνε από την βάση οι άνθρωποι της τεχνικής ηγεσίας το έμψυχο υλικό. Ο Χασάν Μέριτς μάλλον δεν υπολογίστηκε από την ομάδα, με την Γρατινή να τον αρπάζει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από άλλες ομάδες. Άλλωστε ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ήταν παιδί του Γεμενετζή, που τον είχε και στον Σπάρτακο Αγίων Θεοδόρων πριν από 3 χρόνια για ένα εξάμηνο, πριν βεβαίως επιστρέψει και πάλι στην αγαπημένη του ομάδα.